Σήμερα είναι παρόν για το αθηναϊκό ποδόσφαιρο, η football secret και το ποδόσφαιρο όλης της Ελλάδας. Για παλαγάει ως το έτομο τόσο πρέπει να έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι σε αυτό πρέπει να έρθει ένα τέλος. Για μόνο τα κλείσεις ό,τι που θέλεις να πω. Δεν μπορούν τέτοιοι διεκτές να βγαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Για σας ζαευλέω. Και εγώ δηλώνω τώρα. Για να τα ακούει κάτι δούμα ή μονοκίνη. Ότι δεν είμαι τέτοιος όπως νομίζουν πάρα πολλοί. Я требую немедленно с футбола убраться в судьи, которые так или иначе запачкали себя законом. Εγώ απαιτώ αμέσως να απομακρύνουν από το ποδόσφαιρο όλους τους διαιτητές, επειδή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν νερώσει τον εαυτό του μπροστά στον νόμο. Я требую немедленно Кирджикис на παρατηθεί. Απαιτώ αμέσως ο Κερτζίκης να παρατηθεί. Я передаю привет в Лондон. Καταφέρω τα χαιρετίσματά του στο Λονδίνο. Моя информация Маринакис находится там. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο κύριος Μαρινάκης βρίσκεται εκεί. Я полагаю, либо он должен прекратить эти безобразия. Θεωρώ ότι είτε πρέπει να σταματήσει αυτά τα παράδεκτα πράγματα, είτε πρέπει να φύγει από το ποδόσφαιρο. Эту игру мы должны переиграть. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να ξαναπαίξουμε, να γίνει επανάληψη του παιχνιδιού. С международным судьей. Με ένα διεθνή διευθυντή, από το εξωτερικό. Или мы на ответную игру Кубка в Афине не едем. Εμείς δεν θα πάμε να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι στην Αθήνα, του κυπέλου. Не зависит, по какой наказание будет вынесено нам. Ανεξαρτήτως της τιμωρίας που θα υποστούμε. Я свою позицию не изменю. Εγώ την θέση μου δεν θα την αλλάξω. Я предупреждаю всех судей. Εγώ προειδοποιώ όλους τους διαιτητές. Не играйте с огнем. Μη παίζετε με τη φωτιά. Если у вас проблемы с совестью и законом. Αν έχετε προβλήματα με τη συνείδησή σας και με τον νόμο. Отойдите в сторону. Πρέπει να κάνετε στην άκρη. Ваши действия приводят к уголовным преступлениям на стадионе. Οι ενέργειές σας οδηγούν στα ποινικά αδικήματα στο αγωνιστικό χώρο. Καταστροφическим потерям, в том числе и экономическим. Και οδηγούν σε καταστροφικές απώλειες, μεταξύ των άλλων και στις οικονομικές. Я не знаю ущерб, который причинили сегодня болельщики, спровоцированные судьей. Δεν ξέρω τι ύψος ζημιά έχουν προκαλέσει οι φύλαθοι, τους οποίους προκάλεσε ο διαιτητής. Кто должен погашать? Και ποιος πρέπει να τα πληρώσει? Почему государство, в конце концов, не возьмет на себя ответственность? Ποιο λόγο η πολιτεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη? Сколько можно терпеть это безобразие? Πόσο μπορούμε να υπομένουμε αυτά τα απαράδεκτα πράγματα? Можно при полном стадионе. Πώς είναι δυνατόν μπροστά στο ολόκληρο γεμάτο γήπεδο 30.000 κόσμος. Судья считает, что он самое главное лицо и что хочу, то и делаю. Γιατί τι θεωρεί ότι είναι αυτός είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος και ό,τι γουστάρω κάνω. Эти люди, по-моему, не боятся ни Бога, ни черта. Αυτοί οι άνθρωποι νομίζω δεν φοβούνται ούτε το Θεό ούτε το διάβολο. Я впервые в жизни. Εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου стоял, смотрел на все это, παρακολουθούσε όλα αυτά. И мне стало стыдно, что я имею какую-то причастность к греческому футболу. Я άρχισα να ντρέπομαι ότι έχω κάποια σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Мне стыдно, что я вообще себя связываю с греческим футболом. Ντρέπομαι ότι συνδέω τον εαυτό μου με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Я хочу, чтобы Афина это услышали. Εγώ θέλω η Αθήνα να ακούσει αυτά. Не должно быть футбола только в Афинах. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει ποδόσφαιρο μόνο στην Αθήνα. Не Афины только Греция. Δεν είναι μόνο Αθήνα όλη η Ελλάδα. А исторически так сложилось. Ιστορικά είναι έτσι. Как будто то, что не доели в Афинах, подбрасывают остальным. Αυτά που δεν έχουν φάει, τα αποφάγια δηλαδή της Αθήνας, τα πετάνε στους υπόλοιπους. Если вы в состоянии спорить. Αν είστε στην... έχετε ικανότητα να αντιπαρατεθείτε. Спортивному. Αγωνιστικά. Немедленно примите решение на все дерби, чтобы были международные судьи. Αμέσως πάρτε την απόφαση για όλα τα δέρби να συμμετέχουν οι διεθνείς διαιτητές. И если вдруг федерация скажет, что у них нет средств на это. Και αν η Ομοσπονδία θα πει ότι δεν έχουν χρήματα για αυτά. Футбольный клуб ПАОК готов взять все затраты на себя. Η ΠΑΕ ПАОK είναι έτοιμη να αναλάβει όλα τα έξοδα για αυτό. Мы не можем. Εμείς δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να συνεχίσουν να κοροϊδεύουν τους φιλάθλους.
В коем случае я не оправдываю болельщиков. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογώ τους φιλάθλους. Но мы же мужики. Αλλά όμως είμαστε άντρες. Что-то нас должно задевать. И кади прайки на мастыги. И поэтому я считаю, что государство стоило бы проанализировать. Кто θεωρώ, ότι η πολιτεία θα έπρεπε να κάνει ανάλυση. Точки зрения провокации с целью насилия. Από την άποψη της προβοκάσιας, της πρόκλησης, της βίας. Возбудить уголовное дело против судей, которые осознанно провоцируют насилие. Και να κινήσει ποινική δίωξη κατά των διαιτητών, οι οποίοι συνειδητοποιημένα προκαλούν τη βία. И считаю, что комитеты по борьбе с терроризмом и насилием. Και θεωρώ ότι οι επιτροπές, οι οποίες ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και βίας, должны заняться этим вопросом. Έχουν υποχρέωση να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Я передаю привет всем тем. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλους εκείνους. Поздравляю всех. Και δίνω συγχαρητήρια σε όλους. Кто считает подобное явление нормой жизни для греческого футбола. Οι οποίοι θεωρούν ότι τα παρόμοια πράγματα είναι συνηθισμένα, είναι νόρμα για την ζωή στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ακόμα και να μείνει μόνος, θα συνεχίσει να κάνει τις ενέργειες μέχρι την πλήρη διάλυση τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών και φαινομένων. Они должны, не должны ждать октября. Και δεν πρέπει να περιμένουν τον Οκτώβρη. Новым президентом ΕΠΟ будет только человек из Салоники. Ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ θα είναι μόνο άνθρωπος από την Θεσσαλονίκη. Если вы этого не боитесь, και αν δεν φοβάστε αυτό, будьте справедливы и корректны. Πρέπει να είστε δίκαιοι άνθρωποι και σωστοί. Я приношу извинения. Το συγγνώμη. Перед теми болельщиками, чье настроение было испорчено. Πας εκείνους τους φιλάθλους, η διάθεση των οποίων έχει καταστραφεί, έχει χαλάσει. И приношу извинения перед теми. Και ζητώ συγγνώμη μπροστά σε εκείνους. Очень хочет чистоты. Οι οποίοι επιθυμούν πάρα πολύ την κάθαρση του ποδοσφαίρου. Сожалению. Αλλά δυστυχώς. Так называемые судьи. Οι λεγόμενοι διαιτητές. Очень редко себя смотрят в зеркало и советуются со своей совестью. Πολύ σπάνια κοιτάνε στο καθρέφτη και συμβουλεύονται την συνείδηση. Говорю открытым текстом. Μιλάω ανοιχτά. Позиция ПАОКа не будет изменена. Η θέση του ПАОК δεν θα αλλάξει. Если даже нас снимут с чемпионата. Ακόμα και να μας βγάλουν από το πρωτάθλημα. Спасибо. Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος μίλησε.